οικογένεια, την οικογένεια του Αντένα, γιατί είναι μια δουλειά που πραγματικά εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα και όλοι εδώ υπάρχουν τεχνικοί που είναι από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε ο τηλεοπτικός αυτός σταθμός. Όλοι εδώ το αισθανόμαστε έτσι, ότι ανήκουμε σε μια οικογένεια, κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε κι εμείς με έναν τρόπο να εκφράσουμε τη θλίψη μας, έστω και τηλεοπτικά, για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό το όραμα. Ίδρυσε όλο τον γκρουπ Αντένα, ίδρυσε αυτό το σταθμό, το τηλεοπτικό σταθμό, και από ό,τι μου έχουν πει, από ό,τι μου είχε πει και ο ίδιος στην πρεμιέρα αυτής της εκπομπής, η αδυναμία του ήταν το πρωινό, μεγάλη αδυναμία. Πιο φτωχή είναι πλέον η οικογένεια του Αντένα, καθώς ο Πατριάρχης και ιδρυτής της, ο πρόεδρος του ομίλου Αντένα, έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών. Ο Μίνωας Κυριακού μεγαλούργησε στο χώρο του ελληνικού εφοπλισμού και των μέσων ενημέρωσης, ίδρυσε δεκάδες επιχειρήσεις και ασχολήθηκε ενεργά με τη διοίκηση του αθλητισμού, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2004 έως το 2009 και πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Ήταν γόνος ναυτιλιακής οικογένειας. Ο Μίνωας Κυριακού δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ναυτιλίας από μικρή ηλικία, μόλις 17 ετών, και σε ηλικία 23 ετών, το 1965, ίδρυσε την Athenian Tankers. Το 1976 ίδρυσε δύο μεγάλες εταιρείες εμπορίου πετρελαιοειδών. Από τη δεκαετία του 80 ασχολήθηκε ενεργά με τα εθνικά θέματα ως θεμελιωτής του Ιδρύματος Αιγαίου, που εξέδιδε τη γεωπολιτική επιθεώρηση με τη Mediterranean Quarterly, όπου αρθρογραφούσαν ηγέτες χωρών, νομπελίστες και ξακουστοί επιστήμονες. Ο ίδιος ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίου για την κρίση στο Αιγαίο, που παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρο. Αγαπούσε το θέατρο και είχε αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με διάσημους Έλληνες και ξένους ηθοποιούς. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Μίνωας Κυριακού μπήκε δυναμικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού Αντένα FM 97,2, που γρήγορα έγινε από τους κορυφαίους ελληνικούς ενημερωτικούς σταθμούς. Το 1989, ένα έτος μετά την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού, έγινε ένας από τους θεμελιωτές της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας την τηλεόραση του Αντένα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μίνωας Κυριακού έβαλε ψηλά τον πήχη στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Η προσωπική του φιλία με τον παγκοσμίου βεληνεκούς μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ, έφερε τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο στις εγκαταστάσεις του νεότευτου καναλιού. Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αντένα στην κάλυψη των διεθνών κρίσεων, φρόντισε ώστε το κανάλι να είναι από τα πρώτα μέσα ενημέρωσης του κόσμου που μπήκαν στο Κουβέιτ στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, και το Εμιράτο του απένιμε την ύψιστη τιμή, το χρυσό ξύφος του Κουβέιτ. Πολλοί από τους σημαντικότερους ηγέτες της εποχής μας τον τίμησαν με τη φιλία και την εμπιστοσύνη τους. Ο Αντένα μεγάλωνε, αλλά ο Μίνωας Κυριακού διατηρούσε πάντοτε στενή επαφή με τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του σταθμού, που τους γνώριζε με τα μικρά τους ονόματα, και με την ανθρώπινη ζεστασιά του αποτελούσε πηγή έμπνευσης και φωτεινό φάρο μεγάλων επιτυχιών. Στο πλευρό του είχε πάντοτε τα τρία του παιδιά, τον Ξενοφόντα, την Αθηνά και τον Θοδωρή, που ακολουθούν τα βήματά του. Ίδρυσε τον Αντένα Satellite και αργότερα τον Αντένα Pacific για να εξασφαλίσει στους απόδημους Έλληνες επαφή με την πατρίδα. Ο Αντένα Κύπρου και η Νόβα Τελεβίζια στη Βουλγαρία ενίσχυσαν τη διεθνή παρουσία του Αντένα. Ο Όμιλος Αντένα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1999 με τη συμβολή του γιού του και αντιπροέδρου του Ομίλου, Θοδωρή Κυριακού, άπλωσε τις δραστηριότητές του πολύ πέρα από την Ελλάδα, με τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εταιρείες, επενδύσεις και συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δραστηριοποιείται συνολικά σε 14 κλάδους σε 20 χώρες, σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ασία. Το 1997, ο Μίνωας Κυριακού ανέλαβε τη διοίκηση του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση του Διεθνούς Αθλητικού Meeting Τσικλητήρια, το οποίο το 2002 εντάχθηκε στην κατηγορία Super Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού. Παλιός αθλητής του Πανελληνίου και ο ίδιος, υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, ΙΑΦ. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τον πολιτισμό, και η καθοριστική του πρωτοβουλία για την έλευση της Μετροπόλιταν Όπερας στην Ελλάδα θεωρήθηκε τομή για τα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα. Το αθόρυβο, κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, με την ενίσχυση οικογενειών που είχαν ανάγκη, πυροπαθών,
πλημμυροπαθών και σεισμοπαθών, αλλά και δεκάδων ιδρυμάτων και συλλόγων, έχει αφήσει η εποχή.